Λοιπόν, εμείς θα ξεκινήσουμε με την επικαιρότητα. Υπάρχουν κάποιες εξελίξεις, ένα πολύ δυσάρεστο θέμα που συνεχίζεται. Να καλωσορίσουμε τον Θεοδόση Πάνου στην παρέα μας. Καλημέρα, Θεοδόση. Καλή σας ημέρα, καλημέρα. Αναφέρομαι σε αυτή την υπόθεση, η οποία είναι μαχαιριά στις ψυχές όλων μας, σχετικά με τη 12χρονη. Και υπάρχουν εξελίξεις με τους πρώτους συλληφθέντες. Ακριβώς. Οι εξελίξεις είναι ότι ορίζεται πια η δίκη με 26 από τους 37 κατηγορούμενους. Δηλαδή είναι η πρώτη δικογραφία που είχε σχηματιστεί. Εντύπωση προκαλεί το γεγονός στην πρόταση του εισαγγελέα. Όσον αφορά στα νομικά, βεβαίως θα με βοηθήσει και ο καλός μου φίλος και συνάδελφος, ο Άγγελος ο Βουράκης. Όσον αφορά λοιπόν την πρώτη δικογραφία, εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι η μητέρα τουλάχιστον προκαλεί σε μένα. Η μητέρα αντιμετωπίζει τις ίδιες κατηγορίες, η μητέρα της 12χρονης, τις ίδιες κατηγορίες με το φερόμενο ως βιαστή και μαστροπό του παιδιού, αλλά και με τον περιβόητο Μιχάλη, έναν δεύτερο που κατηγορείται για μαστροπία, του οποίου το ρόλο είχαμε αποκαλύψει πρώτη από αυτή εδώ την εκπομπή. Ήταν ο Μιχάλης, ο οποίος αρχικά μιλούσε διαδικτυακά με το παιδί, και είχε και αυτός η μητέρα, το δικό δηλαδή, του πελατολόγιο. Να εξηγήσουμε λοιπόν εδώ, Θεέ μου, και στον κόσμο ποια είναι η διαδικασία. Ότι έχουμε μέχρι τώρα 38 άτομα. Έχει αυξηθεί ο αριθμός το τελευταίο διάστημα. Έτσι, και άλλο. Μιλάμε για 38 άτομα τα οποία είναι κατηγορούμενοι για αυτή την υπόθεση. Τρεις κατηγορούνται για τη μαστροπία αυτού του άτυχου κοριτσιού. Ο περιβόητος βασικός κατηγορούμενος, που πια δεν λέμε το όνομά του, διότι έχει περάσει το χρονικό περιθώριο της δημοσιοποίησης των στοιχείων. Η μητέρα του παιδιού και ο Μιχάλης. Αυτοί τις λοιπόν κατηγορούνται και σύμφωνα με την εισαγγελική πρόταση ότι εξέδιδαν το παιδί. Και έχουμε άλλους 35. Αν η μητέρα κατηγορείται, το επαναλαμβάνω, για μαστροπία, ότι εξέδιδε την κόρη. Για τη μαστροπία του ίδιου της, του παιδιού. Και έχουμε και άλλους 35 οι οποίοι κατηγορούνται ότι συνευρέθηκαν με αυτό το παιδί. Τώρα ο εισαγγελέας προτείνει προς το δικαστικό συμβούλιο οι πρώτοι αυτοί 26 να παραπεμφθούν σε δίκη. Το επόμενο στάδιο είναι το δικαστικό συμβούλιο να συνεδριάσει, θα γίνει το προσεχές διάστημα, nice, και να αποφασίσει αν όλοι αυτοί όντως θα πάνε σε δίκη, για να δούμε τουλάχιστον την πρώτη δίκη. Διότι τρέχει και δεύτερη διαδικασία. Είναι τόσο μεγάλος ο αριθμός που τρέχει δεύτερη ανακριτική διαδικασία. Αν μου επιτρέπεις, Άγγελε, σε αυτό που είπες, μεγάλος ο αριθμός, θέλω να σας δώσω ορισμένα στατιστικά στοιχεία για αυτή την υπόθεση, τα οποία κατά την άποψή μου είναι συγκλονιστικά και μιλώ και ως γονιός. Έχουμε 38 συλληφθέντες. Από αυτούς οι 34 έχουν προφυλακιστεί. Οι υπόλοιποι έχουν αφαιθεί ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και προφανώς θα καθίσουν και ήδη στο σκαμνί. Και επίσης, μην ξεχνούμε τα πάνω από 200 άτομα τα οποία είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον μέσω διαδικτύου να συναντηθούν με το παιδί. Για να καταλάβουμε τον εφιάλτη που βίωσε το παιδί μόλις στα 12 χρόνια. Για μιλάμε, για πόσα άτομα... Ακριβώς. Εμπλέκονται σε αυτή την ιστορία. Θεοδόση, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κρατάμε και για την μητέρα ότι υπάρχουν αυτές οι κατηγορίες και χωρίς, βέβαια, ακόμα δεν έχει γίνει το δικαστήριο, δεν έχουν πάρθει αποφάσεις, απλώς μπορούμε να βγάλουμε ένα συμπέρασμα για όλες αυτές τις κουβέντες που κάναμε το προηγούμενο διάστημα σχετικά με τις αποφάσεις ή με τους ενδιασμούς να μην αφήνουν τη μητέρα να δει το παιδί. Υπήρχαν κάποια προβλήματα, τέλος πάντων, δεν θέλανε. Ακριβώς, είχε καθυστερήσει πολύ να δει το παιδί της το τελευταίο διάστημα. Το είδε, όπως είχαμε μάθει και είχαμε αποκαλύψει και από εδώ τις τελευταίες μέρες. Αλλά μπορείς να καταλάβεις τους λόγους από τη στιγμή που υπάρχουν αυτές οι κατηγορίες. Προς το παρόν.